Κυριάκος Ρέζιος στο Lakers, καλησπέρα. Έχετε απουσίες σήμερα? Έχουμε κάποιες απουσίες, εντάξει, είμαστε πολλά άτομα στην ομάδα, είμαστε γύρω στα 14-15. Εδώ ο αδερφός μας είναι ο Νόμπελ. Πάμε για νίκη σήμερα. Α, μαζί με τον Πάμε πλάδι. Δυνατά, ευχαριστώ, έχουμε δύο νέες προσθήκες. Ωραία. Ομάδα. Σιγά σιγά να οργανωνόμαστε ακόμα καλύτερα. Μια χαρά, νομίζω δεν έχετε ξαναπέξει με τους αντιπάλους και εσείς. Όχι, δεν έχουμε ξαναπέξει. Οπότε, μια χαρά. Καλή επιτυχία. Σίγουρα. Και την ομάδα πρώτα θα είναι λίγο το τέρμι σήμερα. Ολυμπιακή, είμαστε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλή επιτυχία. Μπομπό τη Κώστα για το Σαν Αμπασκετόνιο. Καλησπέρα. Πες τον στίχο όπως πάντα. Συνεχίζουμε. Τι έχουμε σήμερα? Έχετε απουσίες καταρχήν? Έχουμε δύο απουσίες, όμως είμαστε καλά σε αριθμό, στο άτομα. Ναι, α, καλά, μια χαρά. Μια χαρά είμαστε. Για να δούμε, να το παλέψουμε. Ενώπιση κατά της Δευτέρας. Νομίζω δεν τους έχετε ξανά αντιμετωπίσει αντιπάλους. Όχι, πρώτη φορά. Ωραία. Την ενώπιση είναι στην κατά Δευτέρα, αλλά πιστεύω ότι δείξουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πιστεύω να μάθαμε τα λάθη μας. Να μου βάλετε παραπάνω από 24 πόντους. Αλλά και αυτό να ζητήσω συγγνώμη από τους φίλους του μπάσκετ. Και ελπίζω ότι έχουμε ένα καλύτερο παιχνίδι. Μακάρι, καλή επιτυχία. Κυριάκος Δρές για τους Τολέκες. Κυριάκο, εύκολα ήρθε η νίκη. Κάνατε ένα σερί στην αρχή, πήρα το προβάδισμα. Κρατήσαμε τη διαφορά. Την κρατήσατε μέχρι το τέλος. Παίξαμε σήμερα καλά. Λίγες ατομιστίες θα μπορούσαμε να έχουμε παίξει λίγο καλύτερα. Και λίγο καλύτερα τελειώματα σε ευνηδιασμού, σίγουρα θα ήταν διαφορά μεγαλύτερα. Αλλά... Εντάξει, βλέπουμε τη συνέχεια. Να βελτιώνεστε είναι, αφού είχατε εύκολη νίκη. Καινούργια ομάδα, πάμε για κάτι καλύτερο στο επόμενο παιχνίδι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Μπομπό τη Κώστα για το Σαν Αμπασκετόνιο. Κώστα, δύσκολη μέρα σήμερα. Ήταν δύσκολη μέρα. Ήσασταν λίγο άστοχοι. Ήμασταν άστοχοι, τουλάχιστον φασιστήκαμε. Α, ωραία. Ήμασταν πολύ μουδιασμένα στην αρχή. Ναι, όντως. Στο δεύτερο μήχρονο αλλάξαμε το σύστημα, κάτι πήγε να γίνει. Μειώσατε στους 12, στους 21. Δυστυχώς είχε ανοίξει πολύ διαφορά. Άμα είχαμε σχέσει λίγο πιο δυνατά την αρχή, ήσασταν επιτάδομα. Νομίζω πληρώσατε ένα σερί που δεχτήκατε στο πρώτο δεκάλεπτο. Στο πρώτο δεκάλεπτο εκεί, στο τελευταίο πεντάλεπτο. Μιλήσαμε και είμαστε στο παιχνίδι του. Σίγουρα, ναι. Πιστεύω από εκεί πέρα πρέπει να μην την αρχή και μπορούμε να βελτιωθούμε πολύ. Μακάρι λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.